Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Εδώ δεύτερη μέρα σήμερα των γεγονότων, 25 Φεβρουαρίου 2022. Μετά την πρωινή απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν εχθές στα ξημερώματα να δώσει την εντολή στα ρωσικά στρατεύματα να προχωρήσουν εντός ουκρανικού εδάφους, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη καταδικάσει τις ρωσικές ενέργειες, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα όλους τους πολίτες που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι των ρωσικών δυνάμεων να παρουσιαστούν, λέγοντας ότι το Κίεβο θα διανύμει όπλα σε όποιον το ζητήσει. Για το βράδυ της Πέμπτης έχει συγκληθεί η έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο νέο πακέτο κυρώσεων. Στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προείδρευσε νωρίτερα τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου και έκανε σαφές ότι η Αθήνα καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειες της Μόσχας. Μια ανάρτηση που μας τράβηξε το ενδιαφέρον στο προσωπικό προφίλ του Instagram της Κλέλιας Ρένεση δημοσίευσε μια φωτογραφία από ένα μαχητικό αεροσκάφος και τοποθετήθηκε δημόσια για τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα έγραψε: «Τόσα χρόνια με μανία μας εκπαίδευσαν να εξαρτώμαστε από τους άλλους». Πολύ σωστό, Κλέλια. «Να αγοράζουμε λεμόνια από την Ισπανία και από την Αργεντινή», θα έλεγα εγώ, γιατί έχω και ένα γνωστό εισαγωγέα. «Κατακρεουργώντας τις ντόπιες παραγωγές και πόσα άλλα αγαθά». Πράγματι. «Να αγοράζουμε το τάδε χημικό φυτοφάρμακο που δηλητηριάζει το χώμα και για να ξαναφυτέψεις το χρειάζεσαι εκ νέου φάρμακο. Να εξαρτώμαστε ενεργειακά σαν χώρα από άλλα κράτη εν έτη 2022, ενώ έχουμε και εμείς διάφορα αποθέματα. Μια χώρα με άπειρα χιλιόμετρα ακτογραμμή, ενεργειακοί κυματοθράφστες και άπειρο ήλιο ηλιακή ενέργεια και χιλιάδες εκατομμύρια τόνους κάρβουνο. Ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία είναι η αυτονομία. Ο μόνος δρόμος για να μην συμμετέχεις στο έγκλημα είναι η αυτονομία». Έτσι ακριβώς, Κλέλια μου, συμφωνώ μαζί σου. Και εδώ εμάς, εδώ στην Επανομή, υπάρχει κοίτασμα αερίου εδώ και 30 χρόνια ανεκμετάλλευτο, που μπορούσε, ας πούμε, οποιαδήποτε κυβέρνηση να στήσει μια εταιρεία να το αντλεί και να το διανύμει στην Ελλάδα και να έχουμε και αυτονομία δικιά μας, να οργανώσει τους αγρότες μας με ένα σωστό τρόπο, παραγωγικό, να έχει αυτονομία η χώρα και να μην χρειαζόμαστε εξαγωγές. Όλα αυτά εδώ, θα συμφωνήσω μαζί με την Κλέλια Ρένεση και θα ήθελα να τα καταγραφεί σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2022, δεύτερη μέρα πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.